Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Πάμε στον Γιάννη Ανιφαντή, των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Γιάννη. Ναι, Σία, και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιήσει οξύς τόνους κατά της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης, ζητώντας προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Καραμαλή. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα αναμένεται και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ενώ περίπου στις 10 αναμένεται η ονομαστική ψηφοφορία επί της προστάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε αποσπάσματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει την ιστορία. Και η επιχείρηση ήταν βάρβαρη. Αναλαμβάνετε την ευθύνη να επομισθείτε μέρος της ποινικής και της πολιτικής ευθύνης με την ψήφο σας. Δυσπιστούμε απέναντι στους δυσπιστούντες. Αποδοκιμάζουμε και καταδικάζουμε την αντιλαϊκή και αντιελληνική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα όσα έχει πράξει μέχρι σήμερα. Μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται τον παλμό του λαού της και προσπαθεί με μανία να ρίξει τα θεμέλια της είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να φύγει. Πρέπει να πέσει. Να τελειώνουμε με το καθεστώς της ανομίας και της προσβολής προς τη δημοκρατία μας.